Χριστός Ανέστη, αληθώς Ανέστης, να είστε καλά αδελφοί μου. Επειδή ο χρόνος τρέχει, ακούσατε το θέμα της εισηγήσεως. Βεβαίως, θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό και σπουδαίο θέμα στην Ορθόδοξη Εκκλησία, στην Ορθόδοξη Διδασκαλία και μάλιστα στο κεφάλαιο της Εσχατολογίας Εκκλησίας, δηλαδή της διδασκαλίας, της θεολογίας που ασχολείται με τα έσχατα. Θα εξηγήσουμε τώρα τι είναι αυτά. Και πάρα πολύ επίκαιρο, διότι από πολλές πλευρές πλέον ακούγεται ότι ίσως και να έχουμε φτάσει σε αυτά τα έσχατα. Ο Χριστός λοιπόν μας λέει ότι ο κόσμος μας έχει αρχή και θα έχει και τέλος. Εμείς οι χριστιανοί το ξέρουμε ότι έχει αρχή, ότι έχει δημιουργηθεί κάποια στιγμή. Ο κόσμος δεν μπορεί να είναι, όπως λένε οι φιλόσοφοι, ούτε προαιώνιος, ούτε παντοτινός και να μένει στον αιώνα του αιώνα, ας πούμε, και να μην τελειώνει ποτέ. Κάποτε θα έρθει το τέλος. Ο Χριστός τουλάχιστον το είπε, το αψευδές στόμα του Κυρίου, ότι θα έρθει η ημέρα της κρίσεως, της Δευτέρας Παρουσίας, το τέλος της ιστορίας. Και το τέλος της ιστορίας θα έρθει όταν θα κορυφωθεί η ανομία στον κόσμο, η αμαρτία, η αποστασία και πλέον, ας το πούμε έτσι με απλά λόγια, οι άνθρωποι που θα γεννιούνται θα έχουν περισσότερο την τάση στο να πηγαίνουν με τον διάβολο, να αρνούνται τον Χριστό, έμπρακτα μάλιστα, με τα έργα τους και τις πράξεις τους, να κάνουν τα έργα του αντικειμένου, του διαβόλου και να ακολουθούν το σκοτάδι και το ψέμα. Φτάνοντας λοιπόν σε αυτήν την περίοδο που θα είναι προς το τέλος της ιστορίας, όπως μας προειδοποιεί ο Κύριος και οι Γραφές, θα αυτή η κορύφωση, αυτό το απόλυτο σκοτάδι που θα θρονιαστεί στις καρδιές και στις συνειδήσεις των ανθρώπων, θα έχει ως αποτέλεσμα να κορυφωθεί με κάποιο τρόπο, να εξωτερικευθεί και να εκδηλωθεί με την εμφάνιση ενός ανθρώπου, λίγα ξεχωριστού, ο οποίος ποτέ ξανά δεν υπήρξε ένας τέτοιος άνθρωπος στα παγκόσμια χρονικά και ο οποίος θα είναι ο λεγόμενος Αντίχριστος. Επειδή ακριβώς η μάχη, η αναμέτρηση ανάμεσα στο Χριστό και το διάβολο, σύμφωνα με την Ορθόδοξη διδασκαλία, είναι παντοτινή και στο τέλος ο Χριστός θα είναι ο τελικός νικητής, ο διάβολος λοιπόν κάνοντας σπασμωδικές κινήσεις, ενώ ξέρει τι τον περιμένει, ξέρει ότι αυτός είναι το δημιούργημα που έχει επαναστατήσει απέναντι στον δημιουργό, ξέρει ποιος είναι ο Χριστός, παρόλα αυτά έχει εξαπατήσει ακόμα και τους ηθήνοντας Νόας, δηλαδή τους σιωνιστάς, αυτούς οι οποίοι κυβερνούν τον κόσμο και το γνωρίζουν όλοι αυτό και λατρεύοντας αυτόν τους παραχώρησε την εξουσία του κόσμου τούτου και αυτοί οι οποίοι θα φέρουν τον Αντίχριστο. Αυτό το παιδί λοιπόν, εννοώ τον Αντίχριστο, τον έχει εξαπατήσει κατά τέτοιο τρόπο ώστε να πιστέψει, όπως λένε οι πατέρες της Εκκλησίας χαρακτηριστικά, σε λόγους περισυντελείας. Είναι πολύ χαρακτηριστικό αυτό. Ο Αντίχριστος θα πιστέψει, λένε οι πατέρες, ότι ναι μεν θα γίνει η Δευτέρα Παρουσία του Χριστού, αλλά όταν συμβεί αυτό, εκείνος θα είναι σε θέση με τα επίγεια στρατεύματά του και τις απειράριθμες δαιμονικές δυνάμεις να κατησχίσει και να κατανικήσει τον Κύριο στην τελική μάχη που όπως φαντάζεται αυτός θα δοθεί και να κυβερνά, να είναι ηγέτης αιωνίως για πολλούς αιώνες. Εν πάση περιπτώσει, εμείς αγαπητοί μου αδελφοί, εδώ θα ασχοληθούμε με τα βήματα που θα ακολουθήσει ο Αντίχριστος στην προσπάθειά του να μιμηθεί κατά έναν τρόπο κακέκτυπον τον Ιησού Χριστό. Κακέκτυπο θα πει το κακό αντίγραφο, η κακή μίμηση, η εξωτερική. Και βεβαίως θα τον μιμηθεί όχι όπως οι Άγιοι επιτάσσουν και λένε, ο Απόστολος Παύλος που μας καλεί να γίνουμε μιμητές του Ιησού Χριστού, να μιμηθούμε τον ίδιο που μιμείται τον Κύριο,
γιατί οι Άγιοι από αγάπη προς το Θεάνθρωπο θέλουν όσο γίνεται να φτάσουν να μετέχουν στην δόξα και στην αγιότητα του Χριστού, αυτός όμως θα τον μιμηθεί προκειμένου να τον καταργήσει, προκειμένου να υποδηθεί τον ρόλο του Χριστού, τον ρόλο του Μεσσία και να ακυρώσει, να ξεθοριάσει το πρόσωπο του Θεανθρώπου μέσα στις καρδιές των ανθρώπων. Ξεκινώντας λοιπόν, αγαπητοί μου αδελφοί, αναφερόμαστε στο όνομα Αντίχριστος. Το τι σημαίνει Αντίχριστος. Ο Αντίχριστος, εξάκρα συλλήψεως, ακόμα από την γέννηση και τη σύλληψή του, θα προσπαθήσει να πετύχει ακριβώς αυτήν την μίμηση προς τη σύλληψη και γέννηση του Θεανθρώπου. Τι σημαίνει βεβαίως αυτό. Θα είναι και αυτός ένας Χριστός. Γιατί το Χριστός σημαίνει ο κεφρισμένος. Σημαίνει αυτός που έχει λάβει το χρίσμα. Όχι όμως από τον Θεό. Όχι από τον Θεό Πατέρα. Ο Χριστός έγινε Χριστός γιατί. Γιατί ως Υιός του Θεού κατήλθε εις την κοιλία της Θεοτόκου και με την άσπορο σύλληψη εξαγίου πνεύματος έλαβε σάρκα και οστά. Αυτή η ένωση της Θείας Φύσης με την ανθρωπίνη φύση του Χριστού μέσα στην Παναγία είναι το χρίσμα που έλαβε ο Κύριος και έγινε Χριστός, Θεάνθρωπος. Τώρα, από εξάκρα συλλήψεως, από την πρώτη στιγμή της συλλήψεώς του, αυτό θα γίνει και με τον Αντίχριστο. Δηλαδή, εξάκρα συλλήψεως, θα έλθει ο Σατανάς εις αυτόν, όταν δηλαδή θα είναι μονοκύτταρος οργανισμός μέσα στην κοιλία της μητέρας του και θα ενωθεί με όλες του τις δυνάμεις, με τον άνθρωπο αυτόν. Θα γίνει η τελετουργική ένωση και τότε θα λάβει το χρήσμα αυτός. Όπως λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, λέει προειδός προγνωρίζων ο Θεός το άτοπον της μελούσης προαιρέσεως του Αντιχρίστου, της προαιρέσεως πρόκειται να επιδείξει, θα επαραχωρήσει να ενοικήσει εν αυτό ο διάβολος με όλη του την κακία και την πονηρία. Αυτό σημαίνει ότι, αγαπητοί μου αδελφοί, η οικογένεια του Αντιχρίστου, η οποία θα είναι μία ένδοξη οικογένεια, μία περίβλεπτη οικογένεια, μία οικογένεια η οποία θα την αγαπά όλος ο κόσμος, θα είναι ιδιαίτερα δημοφιλής και θα την λατρεύουν οι πάντες, έτσι ώστε να γίνει πιο εύκολο και το έργο του Αντιχρίστου όταν θα χρειαστεί να προβληθεί και να αποκτήσει την αγάπη των ανθρώπων. Έτσι λοιπόν η οικογένεια και οι γονείς του θα είναι γνωστοί και μάλιστα όπως λέγεται χαρακτηριστικά, λένε για την μητέρα του ότι θα είναι βεβαίως μυαρά, θα είναι πόρνη η οποία θα παριστάνει την Παρθένο και ο πατέρας του εξίσου το ίδιο. Γιατί φανταστείτε όταν θα φέρουν στον κόσμο έναν τέτοιο ιό, έναν τέτοιο ελεηνό και τρισάθλιο ιό, ο οποίος θα είναι άξιος για να λάβει όλη την κακουργία και την πονηρία, όλες τις μεθοδεύσεις, όλη την μαγική ικανότητα, όλο το καταστροφικό και ολέθριο μίσος, αυτήν την όρεξη του Σατανά να καταστρέφει τους ανθρώπους και το οποίο θα το και μάλιστα για την υποκρισία αυτού, το οποίο θα το υποκρύπτει κάτω από ευλογοφανή σχήματα ευσέβειας, θα δούμε τον Άγιο Γνάτιο Μπρατσιανίνο τι λέει γι' αυτό, αρετής, φιλανθρωπίας, αγάπης για την ανθρωπότητα. Αλλά προτού προχωρήσω στους γονείς του, θα ήθελα να επισημάνω επίσης έτσι έναν άλλο αντιθετικό παραλληλισμό στο θέμα της συλλήψεως και της γεννήσεως. Όπως ο Χριστός έλαβε άπαν το πλήρωμα της θεότητος σωματικός, δηλαδή ο Χριστός είναι ο ίδιος Θεός, σε αντίθεση με τους Αγίους του, οι οποίοι λαμβάνουν μερικώς την Θεία Χάρη. Ως ένα βαθμό είναι θεοφόροι, φέρνουν μέσα τους τον Χριστό, φέρνουν μέσα τους τη Θεία Χάρη, τις Θείες Ελάμψεις, αλλά ως ένα βαθμό το φως του Χριστού. Ενώ ο Χριστός έχει άπασα την θεότητα. Το ίδιο και ο Αντίχριστος. Αυτή θα είναι η διαφορά του με όλους τους άλλους αντιχρίστους που θα έχουν προηγηθεί.
Δηλαδή, όλοι οι άλλοι θα έχουν λάβει μερικώς την δύναμη, τις ενέργειες, τις μεθοδεύσεις, τις μαγείες του Σατανά, ενώ αυτός θα λάβει τα πάντα. Και όπως ο Κύριος είναι εικόνα του Θεού, του Πατρός, του Αοράτου, έτσι και ο Αντίχριστος θα είναι θεατή εικόνα και ορατό ίνδαλμα του κατ' ουσίαν αοράτου διαβόλου. Το πλαίσιο της εποχής στο οποίο θα έρθει ο Αντίχριστος, δηλαδή εις τα έσκατα, εις τα οποία ίσως επαναλαμβάνω και να ευρισκόμεθα, θα είναι η έλλειψη πρώτα απ' όλα πίστεως και αγάπης. Όπως λέγει ο Κύριος, εκείνες τις ημέρες ψυγίσεται η αγάπη των πολλών, θα γίνει ψυγείο η αγάπη των ανθρώπων. Και αυτό είναι η πεμπτουσία του πράγματος που κλείνει μέσα του πάρα πολλά πράγματα, χαρακτηριστικά των εσχάτων. Η αποστασία, η μαγεία, ο σατανισμός, ο θρησκευτικός συγκριτισμός, ο οικουμενισμός σε θρησκευτικό επίπεδο, όπως υπάρχει και ο οικουμενισμός σε πολιτικό, πολιτιστικό επίπεδο, η παγκοσμιοποίηση λεγόμενη. Δηλαδή θα υπάρχει ένας αχταραμάς, ένα ανακάτεμα τόσο στους πολιτισμούς και στην πολιτική εξουσία, όσο βεβαίως και στις θρησκείες. Έτσι ώστε να μπορέσει να υποφεληθεί αυτός όταν έρθει και να συνενώσει τους πάντες κάτω από την να καταργήσει έτσι με ωραίο τρόπο, χωρίς αυτό να φαίνεται. Λέγεται ότι ίσως να επιτρέψει, δεν είναι απαραίτητο να καταργήσει εντελώς και να εξαφανίσει όλες τις θρησκείες, ακόμα και την Ορθοδοξία. Δεν έχει πρόβλημα να υπάρχει Ορθοδοξία. Επί κομμουνισμού, ο Στάλιν εφόρευσε 25 εκατομμύρια ανθρώπους, εκ των οποίων 11 εκατομμύρια ήσαν χριστιανοί μάρτυρες, κατακομβίτες όμως. Υπήρχε όμως Εκκλησία Ορθόδοξη, η οποία ήταν επίσημα αναγνωρισμένη από το καθεστώς. Τι σημαίνει αυτό? Οι άλλοι, οι γνήσιοι Ορθόδοξοι, οι χριστιανοί, ήσαν κατακομβίτες και από αυτούς προέρχονται οι μάρτυρες του Χριστού. Το ίδιο μπορεί να συμβεί και επί Αντιχρίστου. Δεν έχει πρόβλημα ο Αντίχριστος να αφήσει ακόμα και την Ορθοδοξία να υπάρχει, τις εκκλησίες να μιλάνε για Ιησού Χριστό όταν ο ίδιος θα έχει προσκυνηθεί. Δηλαδή θα προσπαθήσει, εδώ θα σας πω τι λέει ο Άγιος Ιγνάτιος, θα προσπαθήσει με τα ίδια τα όπλα του Χριστού να καταργήσει τον Χριστό. Θα βλασφημεί τον Χριστό επικαλούμενος το όνομά του. Εκείνος γνωρίζει καλύτερα τον τρόπο, δηλαδή με έναν τέτοιο τρόπο ώστε να φαίνεται να έχει την επίφαση και την ψευδέστηση να δίνει ότι είναι χριστιανός, ότι τέλος πάντων αγαπά τον Θεό, τον Ιησού Χριστό, ενώ στην ουσία με αυτά που θα λέει και θα κάνει, θα τον καταργεί. Θα είναι τόσο μάστορας δηλαδή στην ρητορική δυνότητα, ώστε αυτό θα το καταφέρνει ανεπαίσθητα, ανεπίγνωστα. Δεν θα το καταλαβαίνουν οι άλλοι το πώς θα δέχονται τις αϊτιές, το δηλητήριο μέσα στην καρδιά τους και θα νομίζουν πως ακούνε μια μελισσάλαχτη διδασκαλία που ποτέ ξανά δεν άκουσε κανείς στα παγκόσμια χρονικά. Οι άνθρωποι της εποχής του θα θεωρούν τους εαυτούς τους τόσο καλότυχους και τυχερούς που γνώρισαν έναν τέτοιο άνθρωπο, έναν τέτοιο άρχοντα στην εποχή τους, που όμοιός τους δεν υπήρξε ποτέ ξανά. Και μάλιστα θα σκέφτονται και θα νιώθουν με την καρδιά τους ότι η ανθρωπότητα ποτέ δεν συνάντησε ξανά μέσα σε έναν άνθρωπο τόσο καλό και τέτοιο καλό. Ποτέ δεν έλαβε σάρκα και οστά, δεν ενσαρκώθηκε τόση αγαθότητα και αρετή μέσα σε ένα πρόσωπο. Έτσι ακριβώς θα διατίθενται οι άνθρωποι, δυστυχώς αγαπητοί μου, θα υπάρχει τεράστια, τεράστια ενέργεια πλάνης. Και όπως λέγει ο Άγιος Ιγνάτιος, έτσι προτού προχωρήσω στα βασικά βήματα που θα ακολουθήσει ο Αντίχριστος προκειμένου να γίνει πίθηκος του Χριστού, λέει ότι η αμαρτία θα φτάσει στο αποκορύφωμά της και το σκοτάδι θα γίνει φοβερό, πηχτό. Θα επικρατήσει μόνιμα και μάλιστα θα έχει το επικάλυμα της ευσεβίας. Το λέει ο Άγιος. Τι σημαίνει, να σταθούμε λίγο, τι σημαίνει το επικάλυμα της ευσεβίας? Ποιος είναι ευσεβής? Ορθόδοξος χριστιανός, αυτός που λατρεύει δηλαδή τον αληθινό Θεό, με πίστη αληθινή. Και λέει ότι ο Αντίχριστος θα έχει το επικάλυμα της ευσεβίας. Δηλαδή θα φαίνεται ότι είναι χριστιανός, γνήσιος, λατρευτής του αληθινού Θεού. Ενώ θα τον καταργεί στην πράξη, θα τον βλασφημεί.
Ποιος θα μπορέσει τότε, λέει ο Άγιος, να διακρίνει ότι εκείνο που μοιάζει να κοσμείται με την ευλάβεια τόσο, θα είναι τόσο ευλαβής, που έχει όλα τα διακριτικά της ευσέβειας, ευσεβής βασιλέας, και όλη τη δύναμή της είναι καταστροφικό και ολέθριο. Δηλαδή οι άνθρωποι θα λένε τι υπέροχος άρχοντας, τι πιστός, τι ευσεβής, τι φιλόθεος, τι φιλάνθρωπος. Κι όμως αυτό θα είναι το καταστροφικό και το ολέθριο, η μεγάλη παγίδα για τους ανθρώπους, αγαπητοί μου αδελφοί. Η ύψιστη υλική ευημερία και βεβαίως η απίστευτη τεχνολογική πρόοδος και εξέλιξη, η οποία ποτέ δεν υπήρχε ξανά, και αυτή είναι κυρίως το πλαίσιο της εποχής. Ποτέ δεν υπήρχε σε καμία εποχή. Δηλαδή οι Άγιοι μιλούσαν για πολλά, οι πατέρες, ο Άγιος Εφραίμος Ίος, οι Άγιοι πατέρες, ο Άγιος Υπόλοιπος, ο Άγιος Αρέθας και Ανδρέας που ερμηνεύουν την Αποκάλυψη, τόσοι και τόσοι Άγιοι ως Δαμασκηνός, ποτέ δεν μίλησαν συγκεκριμένα ή δεν μπορούσαν να φανταστούν για αυτό που θα υπάρξει, που λέγεται τεχνολογία στην εποχή μας. Το είπαν βέβαια με άλλα λόγια, έτσι, και που έχει να κάνει και με την θεοποίηση, ειδωλοποίηση των επιστημών. Μια πρόοδος η οποία είναι χωρίς κανόνες, χωρίς Θεό, χωρίς φραγμούς και ηθική, και ο άνθρωπος βαδίζει μέσα από τις επιστήμες προκειμένου να έχει αντιμέτωπος με τον Θεό, να καταργήσει τον Θεό. Δηλαδή το λέει ξεκάθαρα. Εγώ είμαι ο άνθρωπος, είμαι Θεός επί της γης, έχω τις επιστήμες, έχω τον πολιτισμό, έχω την εξουσία, έχω τα πάντα, και επομένως δεν σε χρειάζομαι Χριστέ, δεν σε χρειάζομαι Θεέ. Θα έχω και τον δικό μου Μεσσία, ο οποίος θα σε αντικαταστήσει τελείως. Ο Αντίχριστος λοιπόν, αγαπητοί μου, θα προσπαθήσει με όλους τους τρόπους και όλες τις μεθοδεύσεις να φωνάξει, να διακηρύξει στην ανθρωπότητα πως ο Μεσσίας είναι αυτός. Λέει ο Άγιος Ιγνάτιος, όταν ακούσετε πως ο Χριστός ήρθε στη γη, γιατί ο Χριστός μας λέει ότι πλέον θα έρθει από τον ουρανό, Δευτέρα Παρουσία θα γίνει από τον ουρανό, μην περιμένετε από τη γη να έρθω ξανά. Όταν λέει, σας πούν, λέει στους μαθητάς του, ιδού εν της ταμείς, δηλαδή σε δωμάτια, πολυτελή αίθουσες, ανάκτορα κλπ. Ιδού εν της ερήμης, ή στην έρημο υπάρχουν, λέγεται και για κάποιους, ακούγατε καιρούς από τη γη της Παλαιστίνης, ο τάδε στην έρμο έκανε θαραβίνο, στάματα κτλ. Λέγεται έτσι, είναι 30 χρονών και θα ίσως να είναι ο Αντίχριστος και ούτω καθεξής. Όταν ακούσετε πως ο Χριστός ήρθε στη γη ή ότι έρχεται, να ξέρετε πως αυτός θα είναι ο Αντίχριστος. Και δυστυχώς υπάρχουν και χριστιανοί οι οποίοι πιστεύουν, τους λένε, ακόμα και σε κανάλια εκκλησιαστικά ακούγεται να λέγεται ότι κάποιοι λένε πως γίνεται ή θα γίνει ή έγινε η Δευτέρα Παρουσία και δεν το πήρε κανείς χαμπάρι. Πώς είναι δυνατόν να υπάρχουν χριστιανοί άνθρωποι οι οποίοι ξέρουν πολύ καλά τι είπε ο Χριστός, γνωρίζουν τον Χριστό, αν τον γνωρίζουν τελικά, και να πιστεύουν ότι θα γίνει η Δευτέρα Παρουσία χωρίς κανείς να το αντιληφθεί, κάτω από τη μύτη μας. Άρα λοιπόν, σε αυτό ποιος κίνδυνος υφέρει? Ο κίνδυνος να πιστέψουν κάποιοι ότι αυτός που θα έρθει εν το ιδίο ονόματι, δηλαδή ο νέου τύπου Μεσσίας, ο αντί του Χριστού ερχόμενος, ο Αντίχριστος, να πιστέψουν ότι αυτός θα είναι ο Χριστός. Η Δευτέρα Παρουσία, το λένε πολλοί, ότι η Δευτέρα Παρουσία του Χριστού. Ο κόσμος δεν θα αναγνωρίσει τον Αντίχριστο, θα τον δεχτεί ως Χριστό, θα τον αναγνωρίσει ως Χριστό. Έτσι όταν διαδοθεί η φήμη πως έρχεται ο Χριστός, όταν επικρατήσει η φήμη αυτή και κερδίσει έδαφος, αυτή θα είναι μια ασφαλής ένδειξη πως ο Αντίχριστος εμφανίστηκε και ξεκίνησε το έργο για το οποίο έχει προοριστεί με παραχώρηση του Θεού. Έτσι λοιπόν, αγαπητοί μου αδελφοί, σας έλεγα για τους γονείς του ότι θα είναι γνωστή η οικογένεια Αναντάν Παπαντάν. Ίσως να τολμήσω να πω από αιώνες. Γιατί ο Σατανάς το σχέδιο που κάνει, καταρχήν είναι υπερφυσικό όνο. Δεν αποφασίζει ούτε ενστικτοδός, ούτε στιγμιαία, ούτε λέει, ξέρεις, κάποια στιγμή, έφτασε το 2000, πότε θα το φέρουμε τον Αντίχριστο, τι θα κάνουμε, επισπεύστε, επιταχύνετε κτλ. Έχουμε καθυστερήσει, δεν υπάρχουν αυτά.
Αυτά που τα ακούω βερεσέ, ότι έχουν καθυστερήσει ή έχουν επιταχύνει, έχουν κάνει. Τα πάντα κυλούν αρμονικότατα, σταθερά, πιστότατα, με βάση το σχέδιο το οποίο από αιώνων έχουν ετοιμάσει. Έχει ετοιμάσει αυτός ο Εσχώρος και ακολουθούν οι θύνοντες Νόες. Λοιπόν, από αιώνες λοιπόν έχει επιλέξει και την οικογένειά του και αυτό θα αποδειχθεί στο μέλλον. Τώρα δεν μπορώ να πω κάτι περισσότερο, δεν μπορώ να μιλήσω, είναι λίγο νωρίς ακόμα. Αλλά θα αποδειχθεί στο μέλλον ότι και η οικογένειά του είναι πολύ συγκεκριμένη, όπως λέω και περίπου, και οι γονείς του γνωστοί. Λοιπόν, γιατί, να σας πω εδώ εν παρεκβάσει, γιατί. Διότι θα είναι πιο εύκολο για αυτόν. Αυτός δεν θα έρθει όταν θα γίνει 30 χρονών να εμφανιστεί. Θα εμφανιστεί με τα μέσα, με την τηλεόραση, στον κόσμο, στα 10, στα 15, μπορεί και από πολύ μικρότερη ηλικία. Θα αναλάβει κάποιες ηγετικές, αυτό το λέει η κοινή λογική. Θα αναλάβει κάποια πόστα για τη σωτηρία της ανθρωπότητας, για την οικολογία, για το πράσινο, για τις πυρκαγιές, για τους πάγους που λιώνουν, για τα βιολογικά προϊόντα, για το ένα, για το άλλο, τέλος πάντων, οι νέες στάσεις που υπάρχουν κτλ. Που αποδεικνύουν ότι αυτός έχει μια ιδιαίτερες ευαισθησίες για τη σωτηρία της ανθρωπότητας. Όπως για παράδειγμα τα όργανα του, ο Πάπας, ο Οικουμενικός Πατριάρχης και άλλα. Έχει ιδιαίτερες ευαισθησίες. Και οι γονείς του και αυτός. Και έτσι λοιπόν. Θα εμφανιστεί νωρίτερα, έτσι ώστε να τον δούμε, να τον εκτιμήσουμε, να τον αξιολογήσουμε, να δούμε την αρετή του, να δούμε το πόσο πολύ θα αγαπάει, το πόσο πολύ θα σέβεται τους ανθρώπους, το πόσο πολύ θα τιμά την γερουσία, το πόσο πολύ θα υπολείπτεται τα παιδιά, το πόσο πολύ θα είναι προστατευτικός και ελεήμων με τους πτωχούς και αδυνάτους και τα ορφανά. Δηλαδή, θα φανεί πραγματικά ένας τέτοιος πολιτικός άρχο, ένα τέτοιο πρόσωπο αρχικά, δεν θα είναι πολιτικός, αλλά μπορεί να λάβει και κάποια πόστα ηγετικά, πριν ακόμη την τελική του ενθρόνηση, όπου πραγματικά θα δούμε πως εκεί αυτός ο άνθρωπος, θα πούν όλοι, συγκριτικά με όλους τους άλλους πολιτικούς που έχουν περάσει από την πατρίδα μας και από όλους τους λαούς, το λένε στα πρωτόκολλά τους ξεκάθαρα οι σοφοί της ΙΟΝ, ότι θα βάλουμε τους πολιτικούς να παίζουν το ρόλο του εξαχριωμένου, του διεφθαρμένου, του απατεώνα, του ανθρώπου που μισεί τους λαούς και ό,τι κάνει το προδίδει τον λαό και καταστρέφει τους λαούς και τους ανθρώπους έτσι ώστε να μισήσουν οι άνθρωποι τους πολιτικούς. Και όταν θα έρθει εκείνος ο δικός μας να κάνουν τη σύγκριση και να πούνε ότι δέστε, αυτός ο άνθρωπος πραγματικά ξεχωρίζει. Και θα το ζητήσει η ανθρωπότητα. Το λένε οι πατέρες ότι μάλιστα λέει ο ίδιος θα αρνείται όταν θα τον ζητήσουν να αναλάβει την εξουσία σε παγκόσμιο επίπεδο. Αυτός αρχικά θα αρνείται ταπεινά. Η ταπείνωση του άκακου αρνίου, του ταπεινού Ιησού. Εδώ μίμησης λοιπόν. Μιμείτε την ταπείνωση πράος και ταπεινός Ιησούς. Θα δούμε λίγο πιο κάτω. Και έτσι λοιπόν αγαπητοί μου, οι γονείς του, η μητέρα, λέγεται ότι θα είναι μία πόρνη η οποία θα παριστάνει την Παρθένα. Τι ακριβώς σημαίνει αυτό? Είναι νομίζω, ας μου επιτραπεί να το πω, ανοησία το να πιστεύσει κανείς ότι ο Αντίχριστος θα τολμήσει να ισχυριστεί ο οποιοδήποτε. Αυτό ούτε ο ίδιος θα τολμήσει να το κάνει. Ούτε αυτός, ο μεγαλύτερος τολμητίας, δεν θα τολμήσει ποτέ να ισχυριστεί ότι η μάνα του είναι Παρθένος. Ότι η μητέρα του είναι δηλαδή μια δεύτερη Παναγία. Είναι γελιότητα δηλαδή και όπως σας είπα θα είναι γνωστή η γονή σου. Έτσι. Λοιπόν, η Παναγία είναι μία και είναι αμίμητη. Αυτό δεν μπορεί να τολμηθεί ούτε καν να το προσεγγίσει. Έστω κατά γελίο και άγαρμο τρόπο και το ξέρει, είναι έξυπνος. Είναι έξυπνος, δεν είναι ανόητος και δεν θα κάνει άγαρπες κινήσεις. Αυτή είναι μια άγαρπη κίνηση. Δεν θα την κάνει ο Αντίχριστος. Αλλά θα σας εξηγήσω τι σημαίνει κατ' εμέ αυτό που λέγεται μέσα στην Εκκλησία ότι θα είναι πόρνη η μητέρα του και θα παριστάνει την Παρθένα. Βλέπουμε μια γυναίκα η οποία ας πούμε είναι καλή, ενάρετη, φιλέσπλαχνη, ελεήμων, έχει ευαισθησίες, κάνει πράγματα για τους άλλους, δείχνει αγάπη κλπ. Τι λέμε? Αυτή είναι Παναγίτσα. Είναι Παναγίτσα. Δηλαδή είναι Παναγία? Όχι.
Αλλά όμως το λέμε, είναι Παναγίτσα τρόπον κοινά, ας πούμε. Δηλαδή πιστεύω ότι αυτό σημαίνει ότι θα παριστάνει την Παρθένο. Δηλαδή θα παριστάνει την Παναγία, ότι είναι καλή ίξα τον ιό της. Ότι είναι φιλάνθρωπη, ότι είναι ενάρετη, ότι νοιάζεται για τους άλλους, ότι είναι μια υπέροχη και αξιοπρεπής γυναίκα. Μια έτσι, μια Παναγίτσα. Αυτό σημαίνει να παριστάνει την Παρθένο. Ενώ θα είναι το πόρνο, βεβαίως δεν σημαίνει μόνο τα σαρκικά πάθη, έτσι. Όλοι αυτοί είναι εξαχρεωμένοι, όλοι αυτοί οι άρχοντες κτλ. Εδώ εξαχρεωμένοι είναι πολύ μικρότεροι σε εμβέλεια και δύναμη κοινή θνητή. Εννοώ δηλαδή τους τραγουδιστάς, τους πολιτικούς, τους δημοσιογράφους, τους σταρ, τους ηθοποιούς, τους αθλητάς. Λοιπόν, όλοι αυτοί τα μοντέλα, όλοι αυτοί που είναι τις διασημότητες, είναι εξαχρεωμένοι ως επί το Χρήστο. Λοιπόν, πολλό δε μάλλον η οικογένεια του Αντιχρίστου θα είναι μια αχρία γυναίκα, μια πόρνη δηλαδή σε όλο, μια, θα είναι σάπια μέχρι το μεδούλι και αυτή και ο πατέρας, και ο άντρας της. Και ο πατέρας του Αντιχρίστου θα είναι σάπχη μέχρι το μεδούλι. Και γι' αυτό θα είναι άξιοι να φέρουν στον κόσμο έναν τέτοιον ιό. Πάμε παρακάτω. Μερικά χαρακτηριστικά βήματα που θα ακολουθήσει ο Αντίχριστος προκειμένου να γίνει ο πίθηκος του Χριστού, να μιμηθεί τον Κύριο. Όπως ο Χριστός άρχισε τη δημόσια δράση του στα 30 του χρόνια, έτσι αυτό είναι άγραφα μέσα στην Εκκλησία. Και όχι μόνο, δεν το λένε μόνο οι θεολόγοι της Εκκλησίας, το λένε και άλλοι πολλοί εκτός Εκκλησίας, γι' αυτό και το αποδέχονται, ότι στα, ακόμα και δικά του όργανα, σε διάφορα βιβλία, ότι στα 30 έτη ο μεγάλος ηγέτης, ο Μεσσίας αυτός, θα έλθει ο Μεσσίας του Διαβόλου για να ενθρονιστεί, για να ακολουθήσει τα βήματα του Χριστού. Και μάλιστα, χωρίς να το θέλει, η δημόσια δράση του, δηλαδή η εξουσία του, θα διαρκέσει ακριβώς τα χρόνια που δίπησε και η δημόσια δράση του Χριστού, δηλαδή 3 χρόνια, 3,5 χρόνια, χωρίς να το θέλει αυτό. 3,5 χρόνια, τόσα του δίνει ο Κύριος. Τόσα του επιτρέπει να δράσει ως παγκόσμιος ηγέτης και πλανητάρχης. Το λένε ξεκάθαρα οι γραφές ότι ο Αντίχριστος θα έρθει επειδή οι Εβραίοι κυρίως θα έχουν, οι Ιουδαίοι θα έχουν ετοιμάσει το έδαφος για αυτόν και θα πιστέψουν σχεδόν συντριπτικά σε αυτόν. Θα παριστάνει το αρνίον το άκακον, ότι είναι αγαθός, ότι είναι ενάρετος. Θα το δούμε λίγο παρακάτω αυτό. Επίσης θα αναστήσει εαυτόν, λέγεται ότι μέσα στην Αποκάλυψη ότι το θηρίον, δηλαδή ο Αντίχριστος, επληγώθη θανάσιμα και εθεραπεύθη εκ της πληγής αυτού και ερμηνεύουν οι πατέρες ότι θα είναι ή ο ίδιος θα έχει πληγωθεί κάποιος υπασπιστής του τον οποίο θα θεραπεύσει ή θα αναστήσει. Ή θα θεραπεύσει και θα αναστήσει αυτόν από κάποια ανίατη ασθένεια ή και από θάνατο. Το πώς θα γίνει αυτό θα σας το πω λίγο παρακάτω. Θα αναφερθούμε ξεχωριστά στις αναστάσεις που θα κάνει. Βασιλεύς ουράνιος ο Χριστός, Κύριος κυριευόντων και βασιλεύς βασιλέων και αυτός επίσης βασιλεύς επίγειος. Και μάλιστα θα έχει και πολιτική και θρησκευτική εξουσία. Έτσι. Και αν θέλει, επειδή πολλά λέγονται, ακούω δυστυχώς το ίδιο, ή ευτυχώς, εντάξει, εθιμητό ίσως. Δεν ξέρω, σε έναν βαθμό. Εγώ δεν θα το κάνω εδώ αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν, ακούω πολλούς και πατέρες και διάφορους θεολόγους οι οποίοι μιλούν για επικρατέστερους. Για το ποιος μπορεί να είναι ο Αντίχριστος. Λοιπόν, αν θέλετε, ψάξτε να βρείτε κάποιον ή κάποιους οι οποίοι θα έχουν και πολιτική και θρησκευτική εξουσία. Ίσως να προέλθει από εκεί. Πάντως, να ξέρετε, θα μιλήσω σε ό,τι αφορά την Ιερουσαλήμ. Θα σας πω ότι είναι το εξόφθαλμο το να περιμένουμε να προέλθει ο Αντίχριστος από την γη της Παλαιστίνης, από την γη του Ισραήλ. Δεν είναι απαραίτητο να γίνει έτσι. Γιατί? Διότι Εβραίοι εν το κρυπτό υπάρχουν παντού. Για παράδειγμα, και μάλλον τα Τούρκοι ήταν Τούρκος ή Εβραίος. Εβραίος ήταν. Ντολμές. Λοιπόν, να μην αναφέρω και άλλα ονόματα ελληνικά τώρα εδώ, μεγάλους εθνάρχες, γιατί υπάρχει ευαισθησία σε αυτά τα θέματα. Δεν θα το κάνω, σεβόμενος. Γιατί δεν θέλω να διχάσω το λαό. Αλλά εν πάση περιπτώσει ήταν εν το κρυπτό Εβραίοι και καταστροφής. Και φίλοι μάλιστα του Κεμάλ.
Λοιπόν, λιονταράκι του Θεού, λέει Σκύμνος Λέοντος, ο οποίος προέρχεται από τη φυλή του Ιούδα, ο Χριστός. Λέον γιατί, λόγω της βασιλικής του ιδιότητος και εξουσίας, λόγω του ότι θα είναι ένδοξος και δυνατός, σαν το λιοντάρι, σαν το λέοντα. Ναι, αλλά λιονταράκι του Θεού λένε και ότι θα είναι και ο Αντίχριστος. Βέβαια, αυτός για να οικειοποιηθεί ήταν του Ιησού Χριστού, αλλά στην πραγματικότητα λόγω της βιαιότητος και θηριωδίας του θα είναι λιοντάρι, την οποία θα την αποδεικνύουν μόνο στους χριστιανούς. Με αυτό το θέμα δεν θα ασχοληθούμε εδώ, γιατί είναι πολλά τα κεφάλαια τα επιμέρους που θα μπορούσε κανείς να μιλήσει για το πρόσωπο του Αντιχρίστου. Δεν μπορούμε να το κάνουμε μέσα σε λίγη ώρα, να αναλύσουμε τα πάντα. Λιονταράκι του Θεού. Και υπάρχουν και άλλοι που προτυπώνουν, που αποτελούν προδρόμους, προτυπώσεις. Όπως ο Δαβίδ ήταν προτύπωση του αληθινού Μεσσία του Ιησού Χριστού, υπάρχουν σύγχρονα ενδάγματα και είδωλα σε όλους αυτούς τους χώρους που ανέφερα, οι οποίοι αποτελούν προτύπωση και πρόδρομο, και μάλιστα του Αντιχρίστου. Και μάλιστα κάποιοι φέρουν και το όνομα αυτού. Λιονταράκι του Θεού. Lion, θα το πω στα ξένα, Lion L. Ή αλλιώς Lionel. Lionel. Λοιπόν, νομίζω ότι καταλάβατε, δεν χρειάζεται να πω κάτι περισσότερο. Αν υπάρχει σχετική ερώτηση, θα απαντήσω. Επίσης, ο Τίμιος Σταυρός, το βάπτισμα του Κυρίου. Ο Χριστός ήλθε και έφερε μαζί του το βάπτισμα του. Στο οποίο χαράσεται, με το οποίο το φως του προσώπου, του θείου προσώπου του Κυρίου, ο Τίμιος Σταυρός, η ενέργεια και η χάρη του, χαράσεται ανεξίτηλα μέσα στο, βέβαια ανεξίτηλα για όσο την διατηρεί ο πιστός. Ανεξίτηλη. Λοιπόν, ο Τίμιος Σταυρός, το βάπτισμα του Κυρίου. Αντίστοιχο, ο Αντίχριστος θα φέρει το δικό του χάραγμα, το δικό του βάπτισμα. Και επειδή πολλά λέγονται περί χαράγματος, αγαπητοί μου, και είναι αρκετά, προκαλούν κούραση και κόπωση στους πιστούς και σε όλους μας. Ας μην σπέβδουμε συνέχεια με το που θα βγει κάτι, οτιδήποτε, οτιδήποτε, να το χαρακτηρίσουμε ως χάρα. Μια κάρτα, ένα εμβόλιο, οτιδήποτε, πολλά θα βγουν και χειρότερα θα βγουν. Δεν είναι χαράγμα. Δεν είναι χάραγμα. Το χάραγμα το είναι το βάπτισμα του Αντιχρίστου. Είναι αυτό το οποίο θα το φέρει ο ίδιος συνειδητά όταν έρθει, προκειμένου να φαίνεται έμπρακτο, τον προσκυνάς και λαμβάνεις, εμβαπτίζεσαι εις το όνομα του, εις το όνομα του θηρίου. Παίρνεις αυτό, σου το δίνει ο ίδιος. Όταν θα έρθει, μπορεί κανείς να μου υποδείξει πού είναι ο Αντιχριστός. Έχει έρθει και βασιλεύει και δεν το ξέρω. Λοιπόν, δεν υπάρχουν χαράγματα. Δεν θέλω να ασχοληθώ να πω κάτι περισσότερο τώρα επ' αυτού, αλλά ας μείνουμε σε αυτό. Επίσης, ψευδοπροφήτης, ο πρόδρομος του Σωτήρος ήταν ο βαπτιστής Ιωάννης, στην πρώτη του παρουσία. Ετοίμασε το έδαφος για τον Κύριο. Βεβαίως, το ίδιο θα γίνει και πριν τη δευτέρα παρουσία του Χριστού, όπου οι δύο πρόδρομοι προφήτες και μάρτυρες, όπως τους αποκαλεί ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, μέσα στην Αποκάλυψη, ο Ηλίας και ο Ενόχ, με τους οποίους δεν θα ασχοληθούμε εδώ σήμερα. Είναι ξεχωριστό κεφάλαιο αυτό. Λοιπόν, θα είναι οι πρόγραμμοι της δευτέρας παρουσίας και θα είναι αυτοί οι οποίοι θα καταγγέλουν τον Αντίχριστο. Θα υποδείξουν. Και θα είναι δηλαδή η κατεξοχήν ασφάλεια και βεβαιότητα των πιστών ότι αυτός που έχουν απέναντί τους είναι ο Αντίχριστος. Βεβαιώνουν οι δύο μάρτυρες, ο Ηλίας και ο Ενόχ. Δεν θέλουμε κάτι περισσότερο. Αν κάποιος αρνηθεί και την δική τους μαρτυρία, τότε πλέον είναι άξιος της μοίρας του. Και έτσι λοιπόν, προχωρώντας παρακάτω, η Ιερουσαλήμ θα είναι η πρωτεύουσά του, η πρωτεύουσα του Αντιχρίστου. Στην Ιερουσαλήμ, στην Παλαιστίνη, ήταν γενικά η περιοχή στην οποία έδρασε ο Κύριος. Και αυτός λοιπόν, σας είπα όμως, ότι δεν είναι απαραίτητο να προέλθει από την μην περιμένετε σε όλο και καλά, είναι προφανές. Έτσι, οι ταλαντούχοι μπαλαδόροι μας κάνουν τρίπλες. Που δεν φαντάζεσαι, που δεν προσδοκάς. Εν στιγμή, εν ρηπή οφθαλμού, σε εξαπατούν. Νομίζεις τα προφανή, αλλά σου έρχεται από κάπου αλλού. Διότι ο Αντίχριστος, σας είπα, το κυριότερο ποιο είναι. Μπορεί να είναι κάποιος Εβραίος εν το κρυπτό. Μπορεί να είναι κάποιος εν το φανερό χριστιανός. Διότι σας είπα ότι στο όνομα, και το λέει εδώ μέσα, σας το διάβασα πριν και πολλοί άλλοι, ότι θα έχει το επικάλυμα της ευσεβίας, δηλαδή της αληθινής πίστης στον Ιησού Χριστό, δηλαδή ότι μπορεί να είναι χριστιανός. Αυτό σημαίνει ότι στο όνομα του Ιησού Χριστού ο ίδιος θα κρύπτει όλα του τα δολερά σχέδια.
Μπορεί να προέλθει από κάποιο χριστιανικό έθνος, στο οποίο θα υπάρχει έτσι ο φόκος, η κοιτίδα της πολιτικής και θρησκευτικής εξουσίας. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω, ψώμεθα. Για την Ιερουσαλήμ, λοιπόν, λέγεται ότι, όπως και για το σημείο στο οποίο θα κτιστεί ο ναός του Σολομώντα, το τέμενος του Ομάρ είναι σε εκείνο το σημείο και πρέπει να γκρεμιστεί για να κτιστεί ο ναός. Βεβαίως δεν μπορούν να το κάνουν αυτό οι Εβραίοι, γιατί αν το κάνουν οι Εβραίοι θα ξεσηκώσουν όλο τον μουσουλμανικό κόσμο. Λογικό δεν είναι. Θα γίνει χαμός. Οπότε λοιπόν πρέπει να βάλουν τους ίδιους μουσουλμάνους να το κάνουν οι Εβραίοι. Θα κάνουν πόλεμο με μουσουλμάνους, μουσουλμανική κυβέρνηση και παραπλεύρος, ως λάθος τέλος πάντων παράπλευρο, κάποια από τις λουκέτες των μουσουλμάνων θα χτυπήσει και το σημείο εκείνο και θα την καταστρέψει, έτσι ώστε να κλείσουν τα στόματα όλων, να μην έχει κανείς να πει τίποτα. Και μπορεί βεβαίως να ισοπεδωθεί και η ίδια η Ιερουσαλήμ, να είναι στα σχέδια των σιωνιστών, να ισοπεδωθεί η Ιερουσαλήμ, γιατί τώρα η Ιερουσαλήμ δεν είναι καν πρωτεύουσα ούτε του Ισραήλ. Νομίζω ότι δεν προηγείται τις προδιαγραφές για να γίνει παγκόσμια πρωτεύουσα. Είναι μια φτωχή πόλη. Πρέπει να γίνει κάτι, ίσως άρδι να γκρεμιστεί και να κτιστεί ξανά από την αρχή, έτσι ώστε να γίνει μια νέου τύπου παγκόσμια πόλη, παγκόσμια πρωτεύουσα που θα πληρεί τις προδιαγραφές για τον νέο τύπου παγκόσμιο Μεσσία. Η λύτρωση, η σωτηρία, ο Χριστός ήρθε να φέρει τη σωτηρία στα έθνη. Αντί αυτής, ο Αντίχριστος θα υπόσχεται την ηλική αποκατάσταση, την εθνική αποκατάσταση των Εβραίων, αλλά και σε όλους θα μοιράζει η επίγεια αγαθά. Θα υπόσχεται την επίγεια ευτυχία, την χαρά στη ζωή αυτή, τις διασκεδάσεις, την αδιατάρακτη ειρήνη. Οι άνθρωποι θέλουν ειρήνη, θα έχουν ειρήνη τότε, πρώτη φορά σε όλο τον κόσμο, ποτέ ξανά. Ποτέ ξανά, περίεργο αυτό, πώς μπορεί να επιβληθεί παγκόσμια ειρήνη από τη στιγμή που τώρα γίνονται τόσοι πόλεμοι, υπάρχουν τόσες αιστείες αναταραχή, συγκρούσεων και ξαφνικά θα επιβληθεί ειρήνη. Αυτό το λέω για να μας βάλω σε κάποιες σκέψεις για το τι εξυπηρετούν τελικά και ποιον αφέντη υπηρετούν όλες οι κυβερνήσεις του κόσμου, που δήθεν τώρα παρώνουν μεταξύ τους, όπως παρώνουν οι πολιτικοί μας μεταξύ τους, αλλά στην ουσία όμως εν το κρυπτό υπηρετούν τον ίδιο ακριβώς αφέντη, και όταν το καλέσει εκείνος, όταν έλθει η ώρα, όλα θα συγχύσουν. Όλα θα κοπάσουν και θα τον προσκυνήσουν. Αυτή είναι η παγκόσμια ειρήνη που ζητάει ο κόσμος. Δηλαδή η ομόνοια και η ειρήνευση στο όνομα του Αντιχρίστου, στη λατρεία του Αντιχρίστου και στο να απολαμβάνουμε αδιατάρακτα τα επίγεια αγαθά και την ευτυχία που θα μας χαρίσει. Μια τέτοια ειρήνη δεν τη θέλουμε. Εμείς είμαστε ενάντια στην παγκόσμια ειρήνη. Τα θαύματα του Χριστού, επειδή ήταν θεϊκά, ήταν ακριβώς απλά, ταπεινά, ανεπιτίδευτα. Είχαν ως σκοπό την θεραπεία και τη σωτηρία των ανθρώπων. Τη θεραπεία πρώτα απ' όλα από την αρρώστια της αμαρτίας και έπειτα από τις διάφορες σωματικές και άλλες αρρώστιες και την όποια τέλος πάντων αποκατάσταση των υλικών αναγκών των ανθρώπων, δευτερευών τους. Ενώ ο Αντίχριστος θα έχει ως σκοπό με τα θαύματά του τον εντυπωσιασμό, το να εντυπωσιάσει, το να σαγηνέψει τα πλήθη. Και σε αυτό το σημείο πραγματικά θα πλεονεκτεί συγκριτικά απέναντι στον Χριστό. Θα είναι συντριπτικά υπέρ του Αντιχρίστου οι εντυπώσεις και η σαγήνη που θα υπάρχει. Θα ποιήσει σημεία και τέρατα απίστευτα. Απίστευτα σημεία και τέρατα. Θα είναι ο μεγαλύτερος θαυματοποιός όλων των εποχών. Θα μιμηθεί βεβαίως, όπως είπα, την αγαθότητα, την επιοίκεια, την φιλανθρωπία, την συγκατάβαση και όλα τα καλά χαρακτηριστικά του Ιησού Χριστού που τον χαρακτηρίζουν ως αμνών άκακων, αρνίων άκακων, ενώ θα τον μιμηθεί όμως, όχι όπως σας είπα πριν, γιατί θα τον αγαπήσει και θα θέλει, εν πάση περιπτώσει, να γίνει όμοιός του, να γίνει Θεός κατά χάρη, αλλά όχι από θεϊκό έρωτα για τον Ιησού, αλλά λόγω του απειθμένου και αβυσαλαίου μίσους του προς το πρόσωπο του Θεανθρώπου. Και η βλάσφημη επιθυμία και απέτησή του θα είναι να τον εκφρονήσει από τις καρδιές των ανθρώπων για να πάρει αυτό στη θέση του.
Γι' αυτό και λέγεται ότι θα, ιδιαίτερα στη δυτική γραμματεία, ο αντίχριστος ονομάζεται πίθηκος του Χριστού. Κάποιοι πατέρες που έδρασαν στη Δύση, όπως ο Άγιος Υπόλοιπος, ο Άγιος Αυγουστίνος, τον χαρακτηρίζουν ως τέτοιο. Ο πίθηκος είναι ένα ζώο το οποίο μιμείται άγαρμα και καταγελεί ο τρόπο τους ανθρώπους. Όσο έξυπνος και να είναι, όσο μάστορας και να είναι, όσο συνετός και να είναι σαν γυνευτής, για εκείνους που μπορούν να διακρίνουν τα πράγματα, για τους πραγματικά πιστούς που θα βλέπουν ποιος είναι, θα φαίνεται αυτή η αγαρμοσύνη και αυτό το γελίο στην προσπάθεια να μιμηθεί τον Ιησού Χριστό στα βασικά του βήματα. Λένε μάλιστα οι πατέρες ότι λένε κάποιοι ότι όπως ο Σατανάς λέει έχει αποκριθεί πίθηκος του Θεού, έτσι και ο Αντίχριστος πίθηκος του Χριστού. Μέσω της ομοιότητος και ο διάβολος και ο Αντίχριστος τι επιδιώκουν? Να καταστρέψουν αυτό που μιμούνται. Να το αναιρέσουν. Να οικειοποιηθούν, να κλέψουν την ταυτότητά του. Να κλέψουν την ταυτότητά του. Και αυτό το έχουν κάνει και σε εμάς, αγαπητοί. Μας έχουν κλέψει την ταυτότητα, δυστυχώς, σαν γένος, σαν έθνος, σαν Ρωμιοσύνη, σαν Ρωμιούς. Η Φραγκοσύνη έχει κλέψει την ταυτότητα της Ρωμιοσύνης. Δυστυχώς. Δηλαδή, όταν ιστορικά χαλκεύεις και φαλκιδεύεις την ιστορία, ακόμα και τα ονόματα. Οι αρχαίοι έλεγαν ότι το να γνωρίζει κανείς τη σημασία των ονομάτων είναι αρχή σοφίας. Όταν διαστρέφονται οι σημασίες και οι έννοιες των ονομάτων, των ιστορικών, των εθνικών και άλλων, τότε διαστρέφονται τα πάντα. Ή της Αγίας Γραφής του Χριστού, τι θα πει, τι, ποιος είναι ο Χριστός, ποιος είναι ο Μεσσίας και ούτω καθεξής. Έτσι λοιπόν, αγαπητοί μου αδελφοί, η υποκριτική συμπεριφορά του Αντιχρίστου, ας την δούμε λίγο, να δούμε λίγο περισσότερο πώς περιγράφουν οι πατέρες αυτήν τη συμπεριφορά, την επίπλαστη αγαθότητα, την προσποιητή αγιοσύνη, στα πλαίσια της προσπάθειάς του να δημιουργήσει μια θετική και ελκυστική εικόνα για το πρόσωπό του. Και αυτό, όπως σας είπα, θα το προσπαθεί πριν ακόμα εμφανιστεί. Θα είναι focus όλα τα μέσα επάνω του. Επάνω, χρόνια πριν, όταν θα ετοιμάζεται, θα ενηλικιώνεται, θα φτάσει στα 20, 25 και τα λοιπά, θα αναλαμβάνει διάφορες ηγετικές θέσεις και αυτό θα το κάνει για να φαίνεται καλός και δίκαιος και Υιός του Θεού, όπως λένε οι πατέρες. Σύμφωνα με τον Άγιο Υπόλοιπο, Αντίχριστος φανίσεται ως αρνίων, ένδοθεν λύκος όν. Θα εμφανίζεται, λένε οι Άγιοι, πάντοτε έτσι υπερβολικά όμορφος, θα είναι ωραίος, θα είναι ωραίος άντρας. Θα είναι ατάραχος, θα είναι εύτακτος, δηλαδή μετρημένος, αξιοπρεπής. Κάθε του κίνηση θα είναι υπολογισμένη μέχρι την προκειμένου να προκαλεί στις καρδιές των ανθρώπων ανάλογες εντυπώσεις. Δεν θα κτίσει δηλαδή σιγά σιγά την εικόνα, τη διείσδυση, την εισόδευσή του μέσα στη συνείδηση των ανθρώπων. Δεν θα φαίνεται, λέει, ποτέ σκυθροπός. Ούτε θα μιλά με οργή, αλλά αντίθετα, ούτε θα μιλά με οργή. Δεν θα φαίνεται άδειος, δεν θα είναι θηριώδης. Δεν έχει λόγο να το κάνει. Ποτέ, ποτέ, σε κανένα σημείο της δράσεως του, μέχρι τέλους. Ποτέ. Και ας λέγεται ό,τι θέλουν, θα υπάρχει πρώτη και δευτέρα. Δεν θα υπάρχει πρώτη και δευτέρα περίοδος δράσεως του Αντιχρίστου. Δεν έχει λόγο ο Αντίχριστος να δείξει σε κανένα το πραγματικό του πρόσωπο. Θα το κάνει αυτό σε ποιους? Στους χριστιανούς, στους ορθοδόξους, στους αγίους. Γιατί αυτοί θα τον κάνουν έξω από τα ρούχα του. Γιατί αυτοί πραγματικά θα τον κάνουν να χάσει την ψυχραιμία του. Αλλά αυτό θα το κάνει όμως όχι δημόσια. Όταν θα τους παίρνει κατηδίαν και θα τους κομματιάζει. Όταν θα έχει συνομιλία ιδιωτική μαζί τους, θα δείξει ο Δράκοντας, θα βγει ο Σατανάς. Όλη η θηριωδία και αρνιότητα απέναντι στον Χριστό, απέναντι στους δικούς του, δεν έχει λόγο να τους κακοποιεί. Να τους κακοποιεί με την αρνιότητά του. Θα τους έχει δικούς του. Ψυχή και σώμα. Επομένως λοιπόν, αγαπητοί μου αδελφοί, λένε οι πατέρες, δεν θα φαίνεται ποτέ σκυθροπός. Θα είναι γλυκή στην ομιλία του. Μιλήχιος στη συμπεριφορά του. Θα παρουσιάζεται ηλαρός προς όλους. Χαρείς στις συναναστροφές του. Χαριτωμένος, ταπεινός, πράος, γαλήνιος. Θα δείχνει πως τρέφει αισθήματα αγάπης για όλους.
θα εμφανίζεται όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο Ιωσεφρέμ, αγαπητικός προς πάντας, θα έρθει εν δωρά προβάτου και ενσχήματι εφταξίας. Σε όλα του και στον τρόπο που θα είναι ντυμένος, πώς θα είναι κουρεμένος, στα τα πάντα θα είναι προσεγμένα μέχρι τελευταίας λεπτομέρειας. Ακόμη θα εμφανίζεται ειρηνοποιός, δηλαδή θα πηγαίνει, δεν θα του αρέσουν οι διαιρέσεις, οι καυγάδες. Θα προσπαθεί τους χωρισμένους δηλαδή, να τους ενώσει. Δεν θα του αρέσουν τα πάθη, η διαφθορά. Θα πολεμήσει τη σύψη και τη σαπίλα και τη διαφθορά. Ο ίδιος θα είναι παρθένος, νοούμενος στον Ιησού Χριστό. Λοιπόν, θα είναι παρθένος. Ναι, 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 και μάλιστα θα μισεί την αμαρτία, τη σαρκική. Και την πορνεία και την μοιχή και την, ομοφυλοφιλία και τα πάντα. Μπορώ να σου το εξηγήσω αυτό, γιατί θα είναι ο πιο σατανικός άνθρωπος που υπήρξε ποτέ. Έχει ανάγκη ο Σατανάς να τον εκθέσει στα μάτια των ανθρώπων με σαρκικά πάθη? Ο Σατανάς δεν είναι αυτός ο οποίος παριστεί τα πάθη μέσα στις καρδιές των ανθρώπων και τα σαρκικά. Ασφαλώς, και ναι. Έχει κανένα λόγο τον εκλεκτό του Υιόν, το αγαπημένο του παιδί, να το εκθέσει μπροστά στα μάτια των ανθρώπων με οποιοδήποτε τρόπο? Γιατί όλοι αυτοί εκτίθενται, οι οποίοι τέλος πάντων μεγάλοι και τρανοί που κάνουν διάφορες ατασταλίες. Λοιπόν, εκτίθενται, αλλά δίνουν και το κακό παράδειγμα. Αυτή είναι οργανά του. Τους θέλει μέχρι να φτάσουμε σε αυτόν. Αυτός λέει θα είναι κανόνας. Κανόνας ηθικής και κανόνας πίστεως, διότι σου λέει η πίστη είναι να έρθετε όλοι σε μένα. Εγώ είμαι ο Μεσσίας, εγώ είμαι ο Λυτρωτής, θα το λέει, σας είπα, με άλλα λόγια, κανόνας πίστεως και ηθικής, φιλόθεος και ηθικός. Είναι πολλά, αγαπητοί μου, αυτά τα οποία θα μπορούσε να πει κανείς για το πρόσωπό του. Είναι πολλά τα κεφάλαια, όπως είναι, όπως σας είπα, οι δύο προφήτες, όπως είναι η Εκκλησία στα έσκατα που θα καταφύγει στην έρημο, διωγόμενη από τον Αντίχριστο και τις δυνάμεις του, όπως είναι η γενικότερη δράση του Αντιχρίστου τον καιρό που θα λάβει την εξουσία και η τελική του συντριβή. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, εμείς θα αρκεστούμε στο θέμα μας που ήταν ότι ο Αντίχριστος θα μιμηθεί στα βασικά του βήματα των Κύριων. Συγχωρέστε με αν σας κούρασα ή αν τέλος πάντων κάπως τα είπα με έναν τρόπο που δεν σας έδωσα αυτό που θα θέλατε και αυτό που θα έπρεπε. Λοιπόν, να είστε καλά. Χριστός Ανέστη.